Η μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου σηματοδοτεί την 56η ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε μια πλήρου κλίμακα τη εισβολή στη χώρα στι 24 Φεβρουαρίου. Αναλυτικά τα σημαντικότερα γεγονότα και η πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία έχει ω ακολούθο, σύμφωνα με ουκρανικό μέσο μαζική ενημέρωση. Συνεχίζεται η εντατικοποίηση των ενεργειών τη Ρωσική Ομοσπονδία στον Μπά και γύρω από αυτό. Αγώνε τοπική σημασία σημειώθηκαν έντονα σε διάφορε κατευθύνσει. Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν το Χάρκοβο, ενώ στην περιοχή Λουχάνσκ οι αρχέ καλούν του κατοίκου να απομακρυνθούν. Σύμφωνα με τι βρετανικέ μυστικέ υπηρεσίε, η ρωσική αεροπορική δραστηριότητα στη Βόρεια Ουκρανία είναι πιθανό να παραμείνει χαμηλή μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την περιοχή του Κιέβου. Αλλά ο κίνδυνο χτυπημάτων υψηλή ακρίβεια εναντίον στόχων προτεραιότητα σε ολόκληρη τη χώρα παραμένει. Ο επικεφαλή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles Michel, έφτασε στο Κίεβο για επίσκεψη και δημοσίευσε μια φωτογραφία από το σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου. Ενώ η εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει προειδοποιήσει τη Φιλανδία και τη Σουηδία για τι συνέπειε μια πιθανή ένταξη στο ΝΑΤΟ. Εκατοντάδε άνδρε εμφανίζονται στην ουρά μπροστά από τη ρωσική πρεσβεία στην πρωτεύουσα τη Αιθιοπία Αντίσαμπέμπα. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει τη στρατολόγηση ντόπιων μισθοφόρων από τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συνεχίζεται να βάλετε η περιοχή του Ντμπά με πειρά μεγάλη εμβέλεια και οι επιθέσει διερεύνηση συνεχίζονται από τι ρωσικέ δυνάμει, οι οποίε έχουν φτάσει στα περίχωρα του Λόζοβε, έχουν πάρει τον έλεγχο τη Κρεμίνα και πιέζουν προ την κατεύθυνση του Ζαρίσνε και Το Νικολάεφ βρίσκεται υπό αυξημένο βομβαρδισμό. Δεν υπάρχει ακόμα νερό στην πόλη. Ο κόσμο κάνει ουρέ για νερό, το οποίο φέρνουν από την Οδυσσό, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο τη Μαριούπολη επιβεβαίωσε τη δημιουργία διαδρομή εκένωση τη πόλη. Από τα παραπάνω και τι στρατιωτικέ εξελίξει ανατομέα επαληθευόμαστε αναφορικά με τη σπουδαιότητα των μαχών σε Σλαβιάνσκ Κραματόρσκ, η εξέλιξη των οποίων θα είναι καθοριστική για την τελική έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.